Πολλές φορές, όταν κάνουμε μια έρευνα αγοράς, υπάρχει σχεδόν πάντα ένα ανταγωνιστικό προϊόν το οποίο θα είναι ακριβότερο. Και αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε δύο πράγματα. Είτε ότι το ακριβότερο είναι προφανώς καλύτερο από το φθηνότερο, ή γιατί να χρειαστεί κάποιος τόσο ακριβό. Είμαι ο Κώστας από τους Digital Amusers και σήμερα θα μάθουμε αν όντως είναι απαραίτητα τα ακριβότερα ακουστικά αν είναι καλύτερα από κάποια φτηνότερα ακουστικά. Ας κάνουμε μια γνωριμία πρώτα όμως με τα δύο προϊόντα που έχω στην κατοχή μου. Τα πρώτα είναι τα Audio Technica M50X. Κοστίζουν 130 ευρώ το ακριβότερο και έχονται σε 4 χρώματα: μαύρο, άσπρο, μπλε και κόκκινο. Τα Beat Studio 3 απ' την άλλη μπορείτε να τα βρείτε σε πάνω από 10 χρώματα και δεν τα λέω καν ένα-ένα. Ξεκινώντας από 240 ευρώ το φθηνότερο και ανάλογα το χρώμα μπορεί η αρχική τιμή να φτάσει μέχρι και τα 280. Οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο προϊόντα και προπάντως στις δύο αυτές εταιρείες είναι τεράστιες. Θα έλεγα πως τα μόνα κοινά είναι ότι λέγονται ακουστικά και τα φορά στα αυτιά σου. Όχι, αλήθεια, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Τα Studio 3 είναι στην κατηγορία των ασύρματων ακουστικών με noise cancellation και τα M50X είναι στην κατηγορία των monitor, τα οποία έχουν για μια δεύτερη εκδοχή για να μην είμαι άδικος και υπάρχουν και ασύρματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και στην προκειμένη αγορά δεν το χρειαζόμασταν. Σύντομα θέλω να δείξουμε αρκετές διαφορές ανάμεσα στα δύο προϊόντα για να επιλέξετε εσείς ποιο είναι το κατάλληλο για εσάς. 8 χρόνια πριν αγόρασα τα πρώτα μου Beats. Τα είχα μάθει από όλους τους διάσημους μουσικούς και αθλητές που τα φορούσαν. Πόσο μάλλον ο Dr. Dre που είχαν και το όνομά τους, όντας και ο συνιδρυτής τους. Τότε έκαναν κάτι τα Beats που δεν είχε ξαναγίνει. Έκαναν τα ακουστικά ένα είδος αξεσουάρ που τα φόραγαν οι αθλητές και όλοι αυτοί οι γνωστοί. Το πέτυχε, διότι σύν' ότι εσύ τα συνδυάζεις ότι είναι καλά ακουστικά, οι πωλήσεις εκτοξεύθηκαν. Και όχι άδικα, τα Beats έχουν να σου προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα, ειδικά σε χρήστες που είναι στο οικοσύστημα της Apple, μια που τα εξαγόρασε και η Apple εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά spoiler, τα M50X έχουν καλύτερο ήχο. Άρα, τα M50X είναι καλύτερα ακουστικά από τα Beats και τσάμπε εδώ στα λεφτά σου για τα Beats. Όχι ακριβώς. Η Audio Technica είναι μια εταιρεία που έχει κλείσει 50 χρόνια ζωής και γνωρίζει από ήχο, καλύπτοντας τα Grammys στο ακουστικό κομμάτι και εδώ και κάποια χρόνια έχει λανσάρει και τα monitor ακουστικά της. Άρα, εσύ μπορεί να μην γνωρίζεις την Audio Technica σαν εταιρεία, αλλά η Audio Technica σίγουρα γνωρίζει από ήχο. Και μόλις φόρεσα τα ακουστικά της, μπορώ να πω πως εκπλάγηκα, χαμογέλασα και μου άρεσαν, γιατί δεν περιμένω να ακούσω τόσο καλύτερο ήχο από τα Beats. Ο ήχος τους είναι ισορροπημένος, με τον μπάσο να είναι τόσο όσο. Τα όργανα έχουν βάθος και στις συχνότητες, αλλά και στο πόσο ευδιάκριτα είναι ανάμεσα στα υπόλοιπα. Η μουσική απλώνεται στα αυτιά σου και σου δημιουργεί μια αίσθηση διαχωρισμού στο τι είναι που. Τα Beats απ' την άλλη δεν είναι τόσο κακά όσο ακούγεται στο διαδίκτυο, να λέμε και την αλήθεια. Οι υψηλές συχνότητες δεν είναι άσχημες, όπως και οι χαμηλές που είναι ναι μεν λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν σε πειράζει γιατί το κάνει καλά αυτό που κάνει. Ακούς πάρα πολύ μπάσο. Αλλά εκεί που χωλαίνει και το ήξερα πριν ακούσω και τα Audio Technica είναι οι μεσαίες. Ακούγονται έτσι λίγο πλαστικές. Δεν αποδίδονται τόσο καλά και δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα φωνητικών και οργάνων. Τα νιώθεις λίγο έτσι το ένα πάνω στο άλλο. Μην νομίζετε ότι είναι μάπα, δεν λέω κάτι τέτοιο. Πολλοί δεν θα καταλάβετε διαφορά αν δεν έχετε ακούσει και τα δύο ακουστικά. Δεν θα κλείσω το κομμάτι του ήχου έτσι εύκολα λέγοντας απλά ποια είναι καλύτερα ακουστικά, διότι θέλω να δώσω μια ολοκληρωμένη άποψη αργότερα και όχι μια ρηχή απάντηση χωρίς επιχειρήματα το ποια είναι καλύτερα ή όχι. Ας προχωρήσουμε στο τι περιλαμβάνει το καθένα και στην άνεση που είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Τα Beats έχουν την καλύτερη συσκευασία σίγουρα. Από όλα τα ακουστικά γενικότερα και από πληθώρα ακριβών προϊόντων, άσχετα με το αν είναι ακουστικά ή όχι. Είναι σκληρό πλαστικό με εκτυπωμένα γλώσσι γράμματα και λεπτομέρειες γύρω-γύρω. Σε μια τρομερή συσκευασία που σίγουρα δεν θέλεις να πετάξεις. Έρχονται μαζί με ένα καλώδιο, τη χαρτούρα τους επίσης κυριλάτη επικάλυψη και μια σκληρή θήκη για να τα παίρνεις μαζί σου, ποιοτική, αρκετά ανθεκτική και πραγματικά κατάλληλη για ταξίδια και στρίμωγμα μέσα σε μια βαλίτσα. Τα M50X από την άλλη έχουν τα βασικά. Ανοίγεις το κουτί, βγάζεις το πιο σκληρό χαρτόνι από πάνω και βλέπεις τα ακουστικά πολύ απλά τοποθετημένα μέσα χωρίς πολλά-πολλά. Στη μέση έχει αυτή τη βάση, ας το πούμε, που την αφαιρείς από κάτω και έχει τα τρία παρακαλώ καλώδια που έρχεται μαζί. Jack σε jack 1 μέτρο, άλλο ένα ίδιο άλλα 3 μέτρα και jack σε μεγάλο jack όμως με σπιράλ για κονσόλες κυρίως. Επίσης περιέχουν μια θήκη τύπου δερμάτινη για να τα παίρνεις μαζί σου, που είναι όμορφη και συμπαθητική, αλλά δεν προστατεύει ιδιαίτερα. Είναι ωραίο όμως που υπάρχει και είναι πολύ κομψή. Τα μαξιλαράκια για τον 2 είναι αρκετά άνετα, αν και στα Beats είναι λίγο πιο αφράτα, αλλά στα Audio Technica μου άρεσε περισσότερο το πάνω μέρος που αφαρμόζει στο κεφάλι σου. Και τα δύο είναι σχεδιασμένα για να τα φοράς αρκετές ώρες σίγουρα, δεν μπορώ να πω ποιο είναι ξεκάθαρο πιο άνετο από το άλλο, πραγματικά αναλόγως στις προτιμήσεις και το δικό σου κεφάλι ίσως. Τα Beats καλύπτουν καλύτερα τα αυτιά σου και νιώθεις ένα πιο σφιχτό κράτημα, μιας που φτιάχτηκαν για αυτό το σκοπό. Περισσότερες δραστηριότητες και για το γυμναστήριο για παράδειγμα ή για κάποια αθλήματα αν θες να πάρεις εσύ μεγάλα ακουστικά και όχι μικρά. Ή αν θες να κυκλοφορήσεις μέσα στο σπίτι κάνοντας δουλειές ή οτιδήποτε, μιας που έχεις την άνεση πως δεν έχουν καλώδια και μπορείς να πας όπου θέλεις. Όπως και μια έξτρα άνεση έχουν στα κουμπιά που έχεις πάνω στα ακουστικά. Στην αριστερή μεριά των ακουστικών, η μέση του που είναι το σήμα και το δαχτυλίδι γύρω-γύρω από αυτό είναι η κουμπιά εντολών. Για παράδειγμα, μπορείς να χαμηλώσεις την ένταση ή να δυναμώσεις, με το κεντρικό να πατήσεις παύση και να πας στο επόμενο ή στο προηγούμενο τραγούδι με διπλό ή τριπλό πάτημα. Τα M50X δεν έχουν κάτι τέτοιο, είναι τα κλασικά ακουστικά
με καλώδιο που όλοι ξέρουμε ή έχουμε ξεχάσει. Δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά, σου παρέχει όμως κάτι που δεν μπορείς να το αλλάξεις. Σου παρέχει αυτόν τον ισορροπημένο και ωραίο ήχο. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο αυτό και λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι. Αν θέλουμε να κρίνουμε αντικειμενικά τον ήχο των δύο ακουστικών, τα Audio Technica είναι αρκετά μπροστά. Κάθε φορά που άλλαζα ακουστικά για να το δοκιμάσω ανάμεσα στα Beats και στα Audio Technica, κάθε φορά η διαφορά του στον ήχο όλο και μεγάλωνε. Μπορεί στην άνεση και στην εφαρμογή να είναι πανομοιότυπα, αλλά δεν είναι καθόλου ίδια όταν ακούς μουσική και πόση ώρα μπορείς να ακούς μουσική μέσα από αυτά. Τι εννοώ όμως. Τα Audio Technica έχουν έναν ισορροπημένο ήχο, τον οποίο μπορείς να τον ακούσεις για περισσότερη ώρα. Τα Beats έχουν το Noise Cancellation, που όντως είναι μια καλή τεχνολογία και κάνει δουλειά και μου άρεσε πάρα πολύ, ακυρώνοντας τον ήχο όπως την κίνηση ή τις φωνές ή το κλιματιστικό ή τα πιάτα που μπορεί να πλύνει η μάνα σου. Υπάρχει όμως μια βουή που παράγει για να το κάνει αυτό. Και την ακούς αυτό και την παρατηρείς ειδικά όταν δεν ακούς εκείνη την ώρα μουσική. Έχει ένα υπόκοφο βουητό έτσι σαν white noise, το οποίο μετά από κάποια ώρα θα σε κουράσει. Και προσθέτοντας σε αυτό τα περισσότερο μπάσο που έχουν τα Beats από μόνα τους, σίγουρα σε κάνει να θες να κάνεις ένα διάλειμμα λίγο νωρίτερα. Δεν λέω ότι σε κουράζει πάνω στο 1 τέταρτο και δεν μπορείς να ακούσεις πάνω από 5 κομμάτια. Εντάξει, πρέπει να ακούσεις 1-2 ώρες, 3, να κάτσεις πάρα πολύ ώρα. Αλλά τα M56, χωρίς να έχουν κάποια ιδιαίτερη τεχνολογία στην ακύρωση του ήχου, έχουν μια καλή απομόνωση προς τους εξωτερικούς ήχους και έχουν επενδύσει σε αυτό με τα κατάλληλα υλικά. Οπότε κάνει μια πολύ καλή δουλειά και αυτό, αν και επαφητικό και όχι ενεργητικό όπως τα Beats. Αλλά αυτό σου κουράζει λιγότερο από ότι σε κουράζουν τα Beats. Όσον ώρα φορά τα Audio Technica, τόσο δεν θέλεις και να τα βγάλεις. Ο ήχος δεν γίνεται ποτέ κουραστικός και είναι αρκετά πλησιέστερο από ό,τι θα ήθελε ο καλλιτέχνης πραγματικά να ακούσεις. Και εκτιμάς το μιξάρισμα του τραγουδιού, είτε τους καλοδουλεμένους ήχους σε ένα game. Συν τις άλλες, παρατηρείς κάποιους ήχους σε κάποια μουσικά κομμάτια, τους οποίους δεν τους είχες παρατηρήσει πριν, διότι είναι πάρα πολύ καλά ακουστικά και είναι σαν να ακούς κάποια μόνο σε ένα στούντιο για παράδειγμα. Για να μην μακρηγορήσω άλλο όμως και να σας δώσω επιτέλους την απάντηση για το ποια είναι καλύτερα ακουστικά. Εγώ θα πω ότι καλύτερα ακουστικά είναι αυτά τα οποία εσύ θα τα χρησιμοποιήσεις περισσότερο και είναι κατάλληλα για εσένα. Αν μιξάρεις μουσική και έχεις το ψώνιο να πάρεις ακουστικά να ακούς ποιότητα, δεν θέλεις να τα βγάζεις έξω σε κάποια δραστηριότητα και δεν σε ενδιαφέρει να έχεις τα πιο γνωστά ακουστικά, στα πιο μπαμ χρώματα, πραγματικά τα Beats δεν κάνουν για σένα. Μην σπαταλήσεις 240 ευρώ. Δεν είναι αυτό που θέλεις πραγματικά και σου χρειάζεται. Η επιλογή εδώ είναι τα Audio Technica. Και αν θες να έχεις μία εναλλακτική, μπορείς να πάρεις τα ίδια ακουστικά και σε ασύρματα. Θα δώσεις κάτι παραπάνω, αλλά θα έχεις πάρει αυτό που πραγματικά θέλεις να ακούς. Ο Γιάννης που μας έδωσε τα M56 για να το δοκιμάσουμε, φτιάχνει μουσική. Περνάει πάρα πολλές ώρες στον υπολογιστή του και θέλει να ακούει καλό ήχο όταν δεν μπορεί να τα ακούσει τα ηχεία του. Για αυτόν είναι η κατάλληλη αγορά. Παρένθεση, εκτός από τα βίντεο στο YouTube, κάνουμε και κάποιες άλλες παραγωγές, είτε βίντεο κλιπ είτε κάποιες διαφημίσεις, και για το Γιάννη συγκεκριμένα έχουμε κάνει κάποια βίντεο κλιπ. Θα σας αφήσω εδώ το αγαπημένο μου, για να το τσεκάρετε αν θέλετε. Τώρα από την άλλη, αν θες να έχεις κάποια fancy ακουστικά σε κάποια ωραία χρώματα, να συνδέεσαι με το κινητό σου εύκολα και γρήγορα, ή είσαι σε πάρα πολλούς χώρους που σου χρησιμεύει το noise cancellation, θα παίρνεις σε κάποια δραστηριότητα εκτός σπιτιού, σε γυμναστήριο, δεν ξέρω κι εγώ πού, και γενικότερα τα χρησιμοποιείς περισσότερο και πιο ενεργά, τα Beats θα σου δώσουν μια παραπάνω ευκολία και μάλλον ταιριάζουν σε εσένα. Και οποιαδήποτε μάλλον άλλα ακουστικά τα οποία είναι ασύρματα, τα οποία μπορείς να βρεις και φθηνότερα, χωρίς να πάρεις το high end που έχει 240 ευρώ. Αν σου κάνουν 240 ευρώ, πάρε αυτά με τα 240 ευρώ. Αν σου κάνουν αυτά που έχουν 100 ευρώ και είναι πάλι ασύρματα over ear για παράδειγμα, πάρε αυτά καλύτερα. Επί το πλήσιον, δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις κάποια ακουστικά από τα δύο καλύτερα. Καλύτερα είναι αυτά που εσύ θα χρησιμοποιήσεις περισσότερο και θα τα αξιοποιήσεις για τα λεφτά που πλήρωσες. Αυτά είχα να πω για τη σημερινή μας σύγκριση. Μέχρι το επόμενο βίντεο, που μάλλον θα είναι ένα studio tour για να μας γνωρίσετε λίγο καλύτερα, μείνετε στο κανάλι των Digital Amusers για ακόμη περισσότερη τεχνολογία.